Είχα υπογράψει για να φύγω. Ναι. Πήγαν τα χαρτιά μου στο Συμβούλιο και περίμενα την απάντηση. Αλλά η απάντηση... Περίμενα την απάντηση. Μετά, εκείνο το βράδυ, ζήτησα να μου κάνουν μια ένεση αλουμπερντίνη. Την ένεση αυτή δεν μου την κάνανε. Και μου δώσε μόνο τα χάπια. Και εγώ πήρα το βάζο, το έσπασε στα χέρια μου και κόπηκα και στα χέρια, έβρισα και τον αρχιφύλακα, έβρισα και τις νοσοκόμες. Εσύ πόσο χρονών μπήκες πρώτη φορά στη φυλακή? Πόσο χρονών? Ναι. Μπήκα, κανονικά μπήκα 13 χρονών μέσα. Για ποιο λόγο? Για κλοπές. Μικροκλοπές. Μικροκλοπές, ναι. Οι γονείς σου? Οι γονείς μου? Ναι. Ο πατέρας μου είναι φυλακή. Και η μαμά μου με έχει παρατήσει. Και έχω μόνο τη γιαγιά μου, αυτούς. Αυτή τη στιγμή πόσο χρονών είσαι? Ε? Πόσο χρονών είσαι αυτή τη στιγμή? Είμαι το 88, 7 Απριλίου. Όταν μπήκες στα 13 σου, μετά βγήκες για λίγο? Βγήκα, ξαναμπήκα, βγήκα, ξαναμπήκα, βγήκα, ξαναβγήκα. Ναι. Και μετά για 8 κλοπές, που τις μερικές τις είχα κάνει και τις μερικές δεν τις είχα κάνει, που ήμουν 16 χρονών, με δικάσανε 8 χρόνια κάρτεξη. Για ποιο λόγο ήταν τόσο αυστηρή μαζί σου, ενώ ήσουν ανήλικο παιδί? Ο αστυνομικός με έκαψε πολύ, του σταλιώσα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είσαι 20 χρονών. 21. Τα χρόνια σου μέσα στη φυλακή πώς είναι? Δεν είναι καθόλου καλά, νιώθω πολύ άσχημα. Κάθε μέρα κλαίω. Δεν θέλω να τρώω. Φαντίζομαι πάρα πολύ, νευριάζω πάρα πολύ. Θέλω να φύγω από τη φυλακή, δεν θέλω να μείνω, θέλω να πάω να βρω να φτιάξω τη ζωή μου. Δεν μπορώ άλλο, έχω κατακόψει το κορμί μου όλο, δεν αντέχω άλλο. Έχω κουραστεί μέσα στις φυλακές. Άμα δεις το κορμί μου είναι μέσα στα σημάδια. Πολύ. Όταν βγεις έξω έχεις κάτι να κάνεις, σε περιμένει κανείς? Η κυρία Χρήστα και η κυρία Καραφλάκη μου έχει πει ότι θα βγω έξω, θα με βάλουν σε κάποια κοινότητα να κόψω τα φάρμακα, σε κάποιο πρόγραμμα και μετά να βρω μια δουλειά. Και να βρω ένα σπίτι δικό μετά για να δω πώς θα ζήσω. Τώρα περιμένεις απάντηση για τη συγχώνευση της ποινής σου? Δεν μπορώ, όχι, γιατί με δικάσανε. Πέρασα από τότε, τώρα αυτές τις μέρες. Με δικάσανε και με θέλουν μεταγωγή. Μάλιστα. Και θα πας πού? Δεν ξέρω στις ποιες φυλακές. Έτσι μου είπανε ότι θα φύγεις από αυτές τις φυλακές. Για πόσο καιρό, ξέρεις? Δεν ξέρω. Τι ονειρεύεσαι να κάνεις όταν θα βγεις έξω? Ονειρεύομαι, θέλω να φτιάξω τη ζωή μου. Μπορείς? Πιστεύεις ότι μπορείς? Μπορώ. Θα σου δοθεί η ευκαιρία? Θα μου δοθεί. Έχω πίστη στο Θεό και πιστεύω, ναι. Έχω πολύ πίστη στο Θεό. Δεν μου δώσανε την ένεση που ήταν γραμμένη από το ψυχιατρίο και από το ψυχίατρο, την αλουμπερντίνη την ένεση, δεν μου την κάνανε. Άμα μου είχαν κάνει αυτή την ένεση, θα ήμουν μία χαρά και θα ήταν όλα καλά και τώρα θα ήμουν έξω. Πόσο καιρό ήταν για να βγεις έξω? Για να βγω πόσο έξω. Πόσο καιρό ήθελες για να βγεις ακόμα έξω, για να ολοκληρωθεί η ποινή σου? Περίμενα ακόμα μέσα σε 2 εβδομάδες περίπου θα ήμουν έξω. Και τώρα δεν σου έχω να ανακοινώσει καθόλου πότε θα βγεις τελικά μετά το πειθαρχικό? Όχι. Τίποτα. Εγώ δεν έχω κανέναν, ναι. Οι μόνοι που με βοηθάνε είναι η κυρία Χρήστα και η κυρία Κυριακή. Αυτοί μου βοηθάνε οικονομικά εδώ μέσα, αυτοί μου φέρουν ρούχα, αυτοί μου φέρουν παπούτσια, δεν έχω κανέναν, ναι. Καταλαβαίνετε, κανένα ζωή μου κι εγώ να παντρευτώ, να κάνω, να δω ένα καλό, να βρω ένα καλό παιδί, να μην πίνει ναρκωτικά, να μην κάνει. Αυτό θέλω, θέλω να ξεφύγω από αυτά. Δεν μπορώ, κουράστηκα, δεν αντέχω άλλο, έχω βαρεθεί. Δεν έχει σταματήσει το κλάμα από τα μάτια μου.